1920 είχε ήδη προβλέψει τα πάντα. Αγαπημένε, παλιέ μου φίλε, ναι. Η Βοσνία είναι η χώρα του μίσους. Η αγάπη σας δεν απαιτεί πολλά έργα, ενώ το μίσος σας περνάει εύκολα στη δράση. Τη γενετηρά σας την αγαπάτε σφοδρά, αλλά με 3-4 διαφορετικούς τρόπους που αλληλοαποκλείονται, μισιούνται θανάσιμα και συγκρούονται συχνά. Σε ένα διήγημα του Μοπασάν υπάρχει μία διονυσιακή περιγραφή της άνοιξης που ολοκληρώνεται με τις εξής λέξεις. Κάτι τέτοιες μέρες πρέπει να κολλάμε σε όλες τις γωνίες την παρακάτω προειδοποίηση. Γάλε πολίτη, ήρθε η άνοιξη, φυλάξου από την αγάπη. Ίσως στη Βοσνία θα έπρεπε να προειδοποιούμε τον άνθρωπο ότι σε κάθε βήμα, σε κάθε σκέψη και σε κάθε πράξη, ακόμα και στην υψηλότερη, κρύβεται το μίσος. Το έμφυτο, ασυνείδητο, ενδυμικό μίσος. Διότι σε αυτήν την υποανάπτυκτη και άπορη χώρα, όπου ζουν καταπιεσμένα 4 διαφορετικές θρησκείες, χρειάζεται 4 φορές περισσότερη αγάπη, αλληλοκατανόηση και ανοχή από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες. Το σκέφτομαι συχνά. Ιδίως τους τελευταίους μήνες, από τότε που παλεύω να αποφασίσω αν θα εγκαταλείψω τη Βοσνία για πάντα. Είναι ευνόητο ότι δεν κοιμάται ήσυχος όποιος κάνει τέτοιες σκέψεις. Ήμουν ξαπλωμένος δίπλα στο ανοιχτό παράθυρο του παιδικού μου δωματίου, ενώ έξω το ποτάμι Μίλιατσκα κελάριζε εναλλάξ με τον αέρα του πρώιμου φθινοπόρου και το θρόισμα των πυκνών φύλων. Όποιος περνάει τη νύχτα ξάγρυπνο στο κρεβάτι του, μπορεί να ακούσει τις φωνές του Σαράγεβο. Το ρολόι χτυπάει βαριά και απόλυτα στον καθολικό καθεδρικό ναό. 2 μετά τα μεσάνυχτα. Είχε περάσει πάνω από ένα λεπτό, μέτρησα ακριβώς 75 δευτερόλεπτα όταν ακούστηκε ο κάπως ισχνότερος αλλά διαπεραστικότερος ήχος του ρολογιού της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σημάνοντας με τη σειρά του 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μετά από λίγο χτύπησε με τη βραχνή, μακρινή φωνή του το τζαμί του Μπέι και μάλιστα 11 η ώρα. 11. Μια στοιχειωμένη τουρκική ώρα, σύμφωνα με τον παράξενο υπολογισμό των μακρινών ξένων τόπων του κόσμου. Οι Εβραίοι δεν έχουν ρολόι, γιατί μόνο ο Θεός ξέρει τι ώρα είναι τώρα στο Σαράγεβο, τι ώρα κατά τους Σεφαρδίτες και τι ώρα κατά τους Εσκενάζι. Έτσι, ακόμα και τη νύχτα, καθώς όλα κοιμούνται στο μέτρημα των έρημων ωρών της κουφής εποχής, αγρυπνάει η διαφορά που διχάζει αυτούς τους κοιμισμένους ανθρώπους, οι οποίοι ξύπνοι χαίρονται και λυπούνται, γιορτάζουν και δημιουργούν 4 διαφορετικά μαλωμένα ημερολόγια και στέλνουν όλες τις επιθυμίες και τους προσευχές τους στον ίδιο ουρανό σε 4 διαφορετικές εκκλησιαστικές γλώσσες. Και αυτή η διαφορά μοιάζει πάντα, άλλοτε εμφανώς και ανοιχτά, άλλοτε αόρατα και κρυφά, με το μίσος. Συχνά μάλιστα ταυτίζεται με αυτό. Έτσι, μια φθινοπορεινή νύχτα, ακούγοντας τα περίεργα βιώματα αυτών των ποικίλων και πολύγλωσσων πύργων στο Σαράγεβο, συμπέρανα πως δεν μπορώ να μείνω στη δεύτερη πατρίδα μου, τη Βοσνία. Πως δεν πρέπει να μείνω. Δεν είμαι τόσο αφελής, ώστε να αναζητώ στον κόσμο μια πόλη χωρίς μίσος. Όχι. Όχι, χρειάζομαι μόνο ένα μέρος όπου να μπορώ να ζω και να εργάζομαι. Εδώ δεν μπορώ. Ίσως εσύ να επαναλάβεις κοροϊδευτικά και περιφρονητικά του τα λόγια μου για τη φυγή μου από τη Βοσνία. Αυτό το γράμμα δεν έχει τη δύναμη να σου εξηγήσει και να δικαιολογήσει την πράξη μου, αλλά φαίνεται ότι στη ζωή μερικές φορές ισχύει το παλιό λατινικό ρητό «Non est salus nisi in fuga». Μόνο στη φυγή βρίσκεται η σωτηρία. Σε παρακαλώ να με πιστέψεις έστω και λίγο. Δεν ξεφεύγω από το ανθρώπινο καθήκον μου,
αλλά φεύγω για να μπορώ να το εκτελώ απόλυτα και ανενόχλητα. Εύχομαι κάθε ευτυχία σε σένα και τη Βοσνία μας, στη νέα εθνική και κρατική σας ζωή, ομοί λάμδα σου. Σε τούτο το σπίτι. Στο σπίτι του αρχιστράτηγου και της γυναίκας του. Καθηγήτρια της γαλλικής λογοτεχνίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο. Για την ακρίβεια, η μητέρα μου είναι τρελή και βρίσκεται στο τρελοκομείο, μόνο που δεν επιτρέπεται να υποθεί κάτι τέτοιο για τη γυναίκα του στρατηγού. Την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι ξύπνησε τον πατέρα μου στις 2 το πρωί. Η μητέρα μου στεκόταν πίσω του, με τα μάτια κλειστά, ακίνητη, κρατώντας ψηλά ένα τσεκούρι, προσευχόταν στο Θεό. Οι υπασπιστές του πατέρα μου την πήγαν στο τρελοκομείο, αλλά δεν κατάφεραν να της πάρουν το τσεκούρι. Πήγε στο τρελοκομείο με το τσεκούρι. Αυτό το βιβλίο δεν είναι παρά ένα τελευταίο απομεινάρι, γιατί τα υπόλοιπα τα κάπνισα. Έχει μείνει μόνο αυτή η ιστορία, την οποία διαβάζω σχεδόν κάθε μέρα από την αρχή. Θα ήθελα αυτή η ιστορία να επιβιώσει και μετά τον πόλεμο. Είναι ο τέταρτος χρόνος που καπνίζουμε βιβλία. Ο τέταρτος χρόνος του πολέμου. Μισώ τον πόλεμο. Μισώ τον πόλεμο, μισώ τον πόλεμο. Στρατηγέ. Στρατηγέ, μ' ακούς. Μισώ τον πόλεμο. Η κόρη σου, η κόρη του ισχυρότερου στρατηγού, μισεί τον πόλεμο. Η κόρη του στρατηγού, του άρχοντα του πολέμου, του άρχοντα της ζωής και του θανάτου, μισώ τον πόλεμο, τον μισώ, στρατηγέ. Κοίτα με, η μοναχοκόρη σου, η πριγκίπισσά σου, η πασχαλίτσα σου, το λουλουδάκι σου, η ζωή σου ψάχνει ένα χαρτάκι να στρίψει τσιγάρο. Είναι μεγάλος αυτός ο πόλεμος, παπά, υπερβολικά μεγάλος, είναι ο τέταρτος χρόνος. Και έπρεπε να στείλεις τον άντρα μου, τον γλυκό μου τον άντρα, στο μέτωπο. Διότι εσύ δεν κάνεις εξαιρέσεις. Γενική επιστράτευση, να πάνε όλοι στο μέτωπο. Δεν μπορούσε να γίνει μια μικρή εξαίρεση? Δεν μπορούσε. Τι νόημα έχει να φτάσεις τόσο ψηλά, να γίνεις στρατηγός, αν δεν μπορεί η ζωή να κάνει μια μικρή εξαίρεση για σένα? Ένας μεγάλος στρατηγός ενός μικρού λαού. Γιατί οι μικροί λαοί χρειάζονται μεγάλους στρατηγούς. Οι μικροί λαοί χρειάζονται μεγάλους ποιητές. Οι μικροί ηθοποιοί κάνουν μεγάλες χειρονομίες. Τα μικρά θέατρα παίζουν ιστορικά έργα. Οι μικροί σύζυγοι ζητούν μεγαλύτερες συζύγους. Οι μικροί άνθρωποι πληρώνουν μεγάλα αυτοκίνητα. Τα μικρά τραγούδια απαιτούν μεγάλες φωνές. Οι μικροί λαοί έχουν ανάγκη από μεγάλους ποιητές. Οι τιμένοι τραγουδούν ηρωικά τραγούδια, ενώ οι νικοί σωπαίνουν διακριτικά. Ο γλυκός μου άντρας, αυτό είναι το αγαπημένο του φόρεμα. Το αποκαλούσε λιλά φορεματάκι. Μου έλεγε να το φοράω όποτε μου έρχεται να κλάψω και θα περάσει, γιατί δεν είναι δυνατόν να κλαίει κάποιος που του πάει τόσο πολύ το λιλά. Και αυτό το φόρεμα είχε πάντα τη μυρωδιά του. Όσο άρωμα κι ανέβαζα, είχε πάντα τη μυρωδιά του. Ο γλυκός μου άντρας, τον έστειλε στην πρώτη γραμμή.
Από εκεί μου τον έφεραν. Ο παπάς έθαψε στο χώμα μια κατακριουργημένη σάρκα και έβαλε και ένα παράσημο πάνω της. Ο άντρας μου είχε χαθεί. Γιατί αυτή η σάρκα και αυτό το παράσημο δεν είναι ο άντρας μου. Ο άντρας μου είχε μεγάλα μυρωδά τα χέρια, με τα οποία έκλεινα τα αυτιά μου για να μην ακούω ούτε τον πόλεμο, ούτε τους πυροβολισμούς, ούτε τα ηρωικά σας τραγούδια. Δεν ξέρω αν θα προτιμούσα κάποιον άλλον πόλεμο. Αμφιβάλλω. Όμως αυτός... Στο δικό σου έχασα, στρατηγέ. Σε αυτό τον πόλεμο δεν προβλεπόταν καμία νίκη για μένα. Ούτως ή άλλως, σε αυτόν τον πόλεμο δεν θα νικήσεις ούτε εσύ, ούτε οι Ορθόδοξοι, ούτε οι Χριστιανοί, ούτε οι Μουσουλμάνοι. Μα ποιος, στρατηγέ, ποιος. Εγώ θα σου πω, στρατηγέ, όχι τα λιοντάρια, όχι. Τα όρνεα, γιατί. Όταν περνούν το πετρέλαιο από τη Βουλγαρία, τα Μάλμπορα από την Τουρκία, ο καφές από την Αυστρία, τα Πάμπερς από την Ιταλία, οι πουτάνες από την Ουκρανία, τα ταμπόνο μπέ από τη Σλοβενία, αυτό που δεν μπορεί κανείς, ούτε καν εσύ, στρατηγέ, μπορούν τα λεφτά των αρπακτικών. Ανοίγουν τα μέτωπα. Οι ελεύθεροι σκοπευτές σου κάνουν διάλειμμα. Κατάπαυση του πυρός. Είδες. Ηρωίνη από την Αλβανία. Ναι. Ηρωίνη. Εδώ κανείς πια, στρατηγέ, δεν στρίβει τσιγάρα. Όλοι παίρνουν ηρωίνη. Είναι πιο εύκολο να βρεις ηρωίνη παρά σάντουιτς, ε? Μόνο που δεν βρίσκεις ρίζλα. Εκείνα τα λεπτά χαρτάκια για να στρίβεις ηρωίνη, στρατηγέ. Οι κύριοι λαθρέμποροι δεν πουλούν σε αυτό τον πόλεμο, ούτε οι δικοί τους, ούτε οι δικοί μας. Γιατί, ποιος ξέρει. Αυτά τα 4 χρόνια του πολέμου καπνίσαμε όλες τις σπιτικές συλλογές της μαμάς. Και τώρα... Αυτοί απέναντι έχουν μάλλον ήδη περάσει στη Βελόνα. Μετά από 4 χρόνια πολέμου, προφανώς έχουν καπνίσει και εκείνοι όλα τους τα βιβλία. Όμως εγώ δεν μπορώ να τρυπηθώ. Δοκίμασα. Πονάω. Πώς είναι δυνατόν. Σε αυτό το σπίτι να έχει μείνει μόνο η βίβλος από όλα τα βιβλία. Θεέ μου, σε παρακαλώ. Συγχώρεσέ με. Μόνο το πρώτο φύλλο. Μόνο την πρώτη σελίδα. Τι είναι αυτό. Ο γραφικός χαρακτήρας της μαμάς μου. Το εξώφυλλο της βίβλου. Το ημερολόγιο μιας άτυχης βασίλισσας. Ξεκίνησα να γράφω σε αυτό το ημερολόγιο στις 5 Μαΐου του 1570. Μόλις τον γνώρισα, σήμερα. Μου είπε, Μαργαρίτα τον Βαλουά σας θαυμάζω. Τον οικότητα μπάσο προφόντο. Τι άντρας. Μου απήγγειλε ρονσάρο, σο χορεύαμε. Et si je ne fais dire plus un mal, laisse-moi de mourir. Danger, grand-peur, quand vieille, c'est courir le mal, par qui doucement je soupire.
Il est bien vrai que ma langueur désire qu'avec le temps je me puisse querir. Mais je ne veux, madame, requérir pour ma santé tant mes plaies m'ont martyr. Tais-toi, langueur. Je sens venir le jour que ma maîtresse, après si long ce jour, voyant le soin qui ronge ma pensée, toute une nuit, fait la trémon maillant entre ses bras protigue, ira payant les enterrés de ma peine avancée. Αυτός θα γίνει άντρας μου, θα γίνει πατέρας των παιδιών μου. Τέτοιον πατέρα χρειάζονται τα παιδιά μου, οι μικροί πρίγκιπες και πριγκίπισες. Φαίνεται τόσο ωραίος με αυτή την αστραφτερή φορεσιά, με το γυαλιστερό του παράσημο. Άντρας, άντρας που παίρνει ανδρικές αποφάσεις. Δεν ξέρω ακόμα αν μου αρέσει εκείνος ή αν εγώ αρέσω στον εαυτό μου επειδή αρέσω σε εκείνον. Υποθέτω όμως πως είναι φυσιολογικό. Δεν ξέρω πολλά γι' αυτόν. Μόνο από κουτσομπολιά. Αυτά που λένε ότι οι ερωμένοι του είναι όμορφοι. Αλλά ποιος ξέρει αν είναι αλήθεια. Εδώ όλοι κουτσομπολεύουν τους πάντες. Ούτε εγώ είμαι καμιά άπειρη. Αντικειμενικά δεν είμαι. Το παρελθόν όμως δεν μετράει. Τότε ήταν αυτό που οι έμποροι λένε «πολλή κίνηση, λίγα κέρδη». Αυτό εδώ είναι κάτι άλλο. 18 Αυγούστου 1572. All the world's a stage. Στέλνει ο Θεός ευχητήρια κάρτα. Ηχούν οι καμπάνες. Ηχούν οι καμπάνες. Πολύς κόσμος. Ερήκο της Ναβάρας, δέχεστε τη Μαργαρίτα των Βαλουά για γυναίκα σας. Μπάσο προφόντο. Ναι. Μαργαρίτα των Βαλουά, δέχεστε τον Ερήκο της Ναβάρας για άντρα σας. Ους ο Θεός συνέζευξεν. Άνθρωπος μη χωριζέτω. Them.
Την ηφικό φορούσα, όχι τελείως λευκό, λίγο λίλα, με μαργαριτάρια και δασέλες. Εκείνος, χορδωτός, όμορφος, έπρεπε να τον δείτε. Notre Dame, εκκλησιαστικό όργανο. Gloria, gloria, gloria. Gloria Domine adoramus te. Agnus Dei Jesu Christe, nemen nobis. Alleluia, 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 alleluia. Δεκεμβρίου 1574. Σήμερα πήγε να κυνηγήσει αγριογούρουνα. Τα κυνηγετικά όπλα κροτάλιζαν, τα σκυλιά στριφογύριζαν ανυπόμονα. Σκηνή για πίνακα πάνω από το τζάκι. Άντρες σε κυνήγι. Τους έβλεπα από το παράθυρο να φεύγουν. Ο άντρας μου προηγείται. Ατενίζει καμαρωτά μπροστά, σαν να βλέπει κάτι που οι άλλοι δεν βλέπουν. Όταν σώπασε το αλήχτισμα των σκυλιών, έμεινα μόνη στο παράθυρο με τους πρώτους αγουροξυπνημένους κόκορες που λαλούσαν από μακριά και σκεφτόμουν. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Είμαι μια ευτυχισμένη γυναίκα. Το βράδυ τον έφεραν ξεκυλιασμένο. Ο αγριόχειρος τον είχε τραυματίσει θανάσιμα. Με τα βίας κατάφεραν να σκοτώσουν το θηρίο πριν αυτό σκοτώσει τον άντρα μου. Ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου αβοήθητος, πυρετικός. Έμεινε μία εβδομάδα να τον φροντίζει το χέρι μου και εγώ σκεφτόμουν, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Για αυτήν την εβδομάδα που τον έκανες μόνο δικό μου. 22 Οκτωβρίου 1575. Κοιμάται το μωρούτσκο μου και πώς να το ξυπνήσω. Είμαι έγκυος. Πάλι. Θεέ μου, είναι πρίγκιπας ή πριγκίπισσα. Ωραία θα ήταν να κάνω κορίτσι. Διαδόχους έχουμε ήδη. Θα πάνε όλα καλά. Ήδη τις τραγουδάω νανουρίσματα. Σίγουρα θα είναι κορίτσι. Πήγα στη μάντισσα. Μου είπε, κορίτσι, θα είναι πανέμορφη. Θα έχει συναρπαστική ζωή. Πολύπλοκες σχέσεις με τα αδέρφια της. Θα παντρευτεί, αλλά δεν βλέπω καθαρά τον άντρα της. Μεγάλος έρωτας, αλλά δεν βλέπω το πρόσωπό του. 12 Μαρτίου 1573. Oh sleep, oh gentle sleep, nature softness. How have I frightened thee that thou no more will why my eyelids down and steep my senses in forgetfulness. Από τότε που άρχισε αυτή η φρίκη, κοιμάμαι λίγο. Η κόρη μου μένει στο σπίτι μας. Ο άντρας της κόρης μου είναι στο στρατό. Εκείνη και εγώ κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο. Σαν να είναι υπερβολική η απόσταση που χωρίζει δύο δωμάτια. Ο άντρας μου, ο βασιλιάς μου, γύρισε απόψε από αυτό το σφαγείο που αποκαλεί δεν ξέρω γιατί πόλεμο. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Έκανα πως κοιμάμαι, ενώ κρυφοκοιτούσα κάτω από το πάπλωμα.
Στεκόταν πάνω από το κρεβάτι της κόρης μας με ένα μεγάλο βελούδινο αρκουδάκι και την κοιτούσε στο σκοτάδι. Οι ώμοι του τραντάζονταν σαν να έκλαιγε. Δεν νομίζω. Αυτό το είδος δεν κλαίει ποτέ. Στάσου. Στάσου, αυτό κάπου το ξέρω. Θεέ μου. Καημένη μου μαμά. Θεέ μου. Αυτό δεν είναι το ημερολόγιο της Μαργαρίτας των Βαλουά. Η μαμά μου επινοεί το ημερολόγιο της Βασίλισσας Μαργκό για να μην γράψει το δικό της ημερολόγιο. Η άμυρη γυναίκα του στρατηγού που δεν τολμά να γράψει το ημερολόγιο της, αλλά επινοεί ένα ξένο. Αυτό το αρκουδάκι το έχω ακόμα. Αυτό το αρκουδάκι το έχω ακόμα. Μου το χάρισαν στα 19 γενέθλιά μου. Μια βδομάδα αφού το άντρας μου πήγε στο μέτωπο. Ήμουν ξύπνια εκείνη τη νύχτα και έκανα πως κοιμάμαι, ενώ έβλεπα τον πατέρα μου να στέκεται πάνω από το κρεβάτι μου. Μυρίζε χώμα. Και καθώς τα δάκρυά του έπεφταν πάνω στο μαξιλάρι μου, ακουγόταν ένα... Για κάθε χυμένο δάκρυ. Το πρωί ήρθε ένας ένστολος να πει πως ο άντρας μου είχε σκοτωθεί ηρωικά παλεύοντας για την ελευθερία του λαού. Ηρωικά. Ο λαός. Εμένα δεν μου χρειάζεται κανένας λαός. Δεν μου χρειάζεται κανένας ήρωας παρά μόνο ο άντρας μου. Ο απλός γλυκός άντρας μου. Κανένας ήρωας. Άραγε η ελευθερία ξέρει να τραγουδάει, όπως ήξεραν οι σκλάβοι να τραγουδούν για εκείνη. Θεέ μου! Ξέφρενος γάμος που είχε δει ποτέ η Γαλλία. Εκεί ήταν όλοι. Οι αρχηγοί, οι γυναίκες τους, οι ερωμένες τους, οι εραστές των γυναικών τους. Ο ρυθμός οδηγεί. Οδηγεί το αλκοόλ. Το αλκοόλ. Στην αρχή οι εραστές αντάλλαζαν υγρά βλέμματα. The eyes, those silent dogs of love.
όλο και πιο τολμηρά. Κρασί, σαμπάνια, ριάκια. Τα φρένα χαλαρώνουν. Ο ρυθμός οδηγεί, οδηγεί. Χόρευαν όλο και πιο μανιασμένα, πιο ακόλαστα. Τα γυναικεία στήθη ολόγυρα σαν λουκούμια. Δονούνται στο ρυθμό όλο και πιο τρελά. Οι άντρες υδρωμένοι, τρελαμένοι από τη μυρωδιά του ζευγαρώματος. Καημένη μου η μαμά. Έτσι φαντάζεται το γάμο της. Εκείνος βασιλιάς, εκείνη η βασίλισσα, ενώ ο γάμος τους, η είσοδος του Αδάμ και της Εύας στον παράδεισο. Καημένη μου μαμά. Ήταν σίγουρα παραδοσιακός χορός, όπως το γάμο μου. Δώστε τα όλα! Τσιγκάνι πάλι! Παραδοσιακός χορός! Οι άντρες πίνουν μέχρι να χεστούν πάνω τους, ενώ οι γυναίκες προσπαθούν να διασκεδάσουν όπως ξέρουν. Θεέ μου, σαν θυμάμαι το γάμο μου. Γάμος! Στη μία πλευρά της εκκλησίας η δική μου καλεσμένη. Και ενώ στην άλλη πλευρά η δική του. Μπορούσες να κόψεις το μίσος με μαχαίρι. Στη μία πλευρά οι τέσσερις αδελφοί μου. Συγκρατημένοι, καλοντημένοι. Στην άλλη πλευρά εκείνοι. Αλλόθρησκοι, καχύποπτοι. Ψιθυρίζουν ανάμεσά τους. Ρίχνουν ματιές ολόγυρα αρσενικά. Διαφορετικής θρησκείας. Σαν τη χύτρα του παπίνου όταν αρχίζει να σφυρίζει. Ώσπου... ίσως από τις ορμόνες ή δεν ξέρω τι άλλο. Όλη αυτή η αθωότητα, όλα αυτά τα βλέμματα, τα σημάδια, ο έρωτας. Ένα απότομο σάλτο μορτάλε. Πρώτο πείραγμα, δεύτερο πείραγμα και ύστερα καυγάς. Ο πρώην εραστής μου, ο πρώην αγαπημένος μου, δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Μάλλον δεν ζήλευε τον άντρα μου, αλλά την ιδέα ότι με παντρεύεται ένας αλλόθρησκος. Γάμος χωρίς καυγά, αδιανόητο! Αυγούστου 1572. Άρχισε. Κάποια στιγμή νόμιζα πως θα τακτοποιηθεί. Πως θα αποφευχθεί αυτή η σφαγή. Ένα δευτερόλεπτο. Χαζή αφορμή. I see you stand like greyhounds in the slips, straining upon the storm. Την προηγούμενη νύχτα ονειρεύτηκα ότι ήμουν ξαπλωμένη, τυλιγμένη στα σεντόνια, ότι έκανε ζέστη και ότι ίδρωνα. Αλλά αντί για υδρότα, έσταζε αίμα από τις μασχάλες μου, κάτω από το στήθος, τα πόδια, τα μαλλιά, από όλους τους πόρους έσταζε αίμα. Ήμουν ξαπλωμένη, κολλημένη πάνω στα ματωμένα σεντόνια και ούρλιαζα, αλλά δεν με άκουγε κανείς. Η τύχη του δωματίου στο όνειρό μου ήταν επενδυμένη με τα πετσαρία από όπου επίσης έσταζε αίμα. Αυτό συνέβη τη νύχτα πριν από τη νύχτα. Και εκείνη τη νύχτα άρχισε. Άρχισε.
θηρία στους δρόμους. Οπλισμένοι, μεθυσμένοι, περπατούσαν στους δρόμους, κράβγαζαν και μύριζαν το αίμα. Ούρλιαζαν για να διώξουν το φόβο και να σπάσουν το δικό τους. Η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Χιλιάδες νεκροί μέσα σε μία νύχτα. Είναι δυνατόν να εξολοθρεύσεις χιλιάδες είδη, κουνούπια, κατσαρίδες, χιλιάδες εργόμενο στο όνομα τίνος, της πίστης, του λαού. Πώς είναι δυνατόν να βρει κανείς τόσα θηρία έτοιμα να αναλάβουν ένα τέτοιο εργόχειρο? Πώς είναι δυνατόν? Εκείνος γυρίζει το βράδυ, ροχαλίζει και το πρωί συνεχίζει να γράφει ιστορία. Αντώνε, Σακραμέντο,
Για να ερμηνεύσω κι αυτό ως θέλημά σου. Όλο αυτό το αίμα είναι θέλημά σου. Καημένη μου μαμά. Καημένη Βασίλισσα Μαργκό. Δεν είναι κανένα θείο θέλημα. Τα αδέρφια μου και τα τέσσερα, έτσι τρελά και ενθουσιώδη, μπήκαν στο σπίτι μας με αυτό το μεθυσμένο όχλο. Ο μεγαλύτερος γύριζε μια ξυφολόγχη στον αέρα, ενώ με το άλλο τραβούσε ένα κακόμοιρο κοντό γεραίο από το χέρι. Ούρλιαζε μέσα στα μούτρα του άντρα μου που στεκόταν με τις πιτζάμες. Ή θα αλλάξω πιστήσεις ή θα σε σφάξω αυτή τη στιγμή. Να σφάξει τον άντρα μου. Ο αδερφός μου, μόνο και μόνο επειδή είναι αλλόθρησκος. Εγώ στεκόμουν στη γωνία. Η φωνή μου δεν έβγαινε προς τα έξω, λες και είχα το μαχαίρι του ήδη στο λαιμό μου. Μόνο μέσα μου φώναζα, μέσα μου φώναζα. Κάντο, κάντο, αλλαξοπίστησε, αρνήσου τη θρησκεία σου. Καμιά θρησκεία δεν αξίζει περισσότερο από τη ζωή σου. Τι να κάνει η θρησκεία αν δεν υπάρχει ζωή να πιστεύεις αυτήν. Εκείνη τη νύχτα ο άντρας μου αλλαξοπίστησε. Ούτως ή άλλως ο Θεός είναι ένας, είπε σιγανά το πρωί, καθώς τρώγαμε σιωπηλά το πρωινό μας. Εγώ σώπαινα, σαν να είχα ακόμα το μαχαίρι του αδερφού μου στο λαιμό. Ηλιόλουστη. Εσύ είσαι τάχα χαρούμενος, περνάς, τάχα δεν σε βλέπουν. Όλα είναι τάχα ωραία, όλοι είναι τάχα καλά, όλοι είναι τάχα τρελοί και εσύ είσαι τάχα ευτυχισμένος. Ζούμε τάχα ήσυχα, τα πουλιά είναι τάχα ελεύθερα, η μοίρα γραμμένη τάχα στην παλάμη μας. Η συνείδηση είναι τάχα καθαρή και του ήλιου είναι τάχα σαφές. Ω, καρδιά, τάχα τραγούδα. Όλοι τάχα ανησυχούν για όλους. Όλοι είναι τάχα φίλοι, όλοι τάχα νοιάζονται για σένα και για τον κόσμο. Και η μέρα τάχα φεύγει και εσύ τάχα μη διάς και τίποτα τάχα δε σε πονά. We are ready to try our fortunes to the last man. Χτυπούν οι καμπάνες. Θρίαμβος. Μουσική. Alas. All music chores when the soul's out of tune.
Μα εκείνος δε μ' αγκάλιασε. Ο πόλεμος είναι μεγάλο κακό που περπατά. Στο σπίτι έρχεται, στην ψυχή μπαίνει και το σπίτι και την ψυχή σου παίρνει. Εγώ ήθελα μόνο να μ' αγκαλιάσει. Κρύβομαι όταν κλαίω, κρύβομαι όταν μισώ, κρύβομαι από τα παιδιά όταν χρειάζομαι αγάπη. Μόνο μια φορά να μ' αγκάλιαζε θα περνούσε ο πόλεμος, θα περνούσε η φρίκη που περπατά, παίρνει τη γη, παίρνει την πόλη, αρπάζει το σπίτι, διαλύει την ψυχή. 300 μέρες πολέμου κι ούτε που με κοίταξε. 300 μέρες και νύχτες ο πόλεμος δεν έχει ψυχή, ούτε μάτια. Είμαστε πολύ καιρό μαζί και ξέρω η αγάπη ξοδεύεται σαν τα λεφτά, σαν τις αναμνήσεις. Μα εγώ ήθελα μόνο να μ' αγκαλιάσει. Ο βασιλιάς μου αρχίζει να αλλάζει. Γράφει ιστορία. Δεν μιλάει πια κανονικά. Μιλάει σαν κάποιος να σημειώνει διαρκώς τις μεγάλες σκέψεις του. Ultime parole famose. Σαν να ξυπνούν κάτι καινούριες ορμόνες. Σαν εφηβικά σπυριά. Ένα νέο πρόσωπο στο καθρέφτη. Λες και αυτό που μπορεί να επιλέγει στη ζωή και στο θάνατο δεν είναι γραφειοκρατική. Αλλά θεία απόφαση, και αυτήν τη θεία απόφαση την παίρνει εκείνος. Όταν πέφτει ο ουρανός, νομίζει κανείς ότι μπορεί να πιάσει το ουράνιο τόξο. Σαν να αρχίζει σιγά σιγά να ταυτίζεται με το ρόλο του Θεού. Πεισματικά, σε κάποιον δίνει και από κάποιον παίρνει. Τη ζωή. Θεέ μου, τα βράδια ξαπλώνει δίπλα μου ένα θηρίο. Ροχαλίζει. Το πρωί γράφει ιστορία. Εγώ σωπαίνω και προσεύχομαι. A closed mouth catches no flies. Το τραγούδι του Σύντραν, το αγαπημένο της μαμάς μου. Πανηγύρισε το Σαράγεβο, φθινόπωρο του 1769. Καιρό τώρα, κανείς δεν θέλει να πάει στο μέτωπο. Είναι μακριά η Βιέννη, μακριά η Ρωσία, μακριά από αυτούς η συμφορά. Όμως, μαζεύτηκαν εξαναγκαστικά χιλιάδες μίζεροι και κουρελίδες, ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Αυτοί οι κακομύριδες θα χτυπήσουν τη Μόσχα. Αλλά τι τα θες, βροχή τα συνταρακτικά νέα. Πήραν το Χότσιν, θερίζουν τη Ρωσία, όπου να είναι θα πέσει και η Μόσχα. Έβγαλαν διαταγή οι αρχές να γιορτάσουμε κι εμείς, άλλο που δεν θέλαμε. Δεν κλείσαμε δά και τα μαγαζιά μας. Η διαταγή έλεγε επίσημα και ορταστικά. Βαρούσαν τα κανόνια στο τάμπι. Στην πόλη ξεχύθηκε κόσμος και κοσμάκης, σαν να ξεφύτρωνε από το χώμα. Κάποιος από το μισήρι άρπαξε χοντρά λεφτά από το λαό, έφερε ένα πουλί. Ούτε κότα, ούτε αγελάδα, μακριά πόδια, μακρύς λαιμός, δεν μετά. Αλλά πως τρέχει, Θεός φυλάξει. Έφερε και ένα θηρίο, μαϊμού, χαϊβάνι σαν τον άνθρωπο. Τόμπε για ράμπουμ, τόμπε στα κφυρουλάχ. Από κάπου ήρθε και ο Τσιγκάνος ο Σμόλιαν, ο Κομπογιαννίτης. Και εκείνος ο Μπέτσο με τα γουρλωτά μάτια. Βαρούν τα κανόνια στο τάμπι. Γλεντούν οι άντρες, γλεντούν οι γυναίκες, γλεντούν οι γέροι και οι νέοι. Έκλεισαν οι αρχές και τα δυο τους μάτια. Άνοιξαν τα καπηλιά των χείρων, τα μπορδέλα γέμισαν γυναίκες. Πολλά ξέρει ο έξυπνος. Αυτό δεν θα μας βγει σε καλό. Αλλά αφού είναι γιορτή, ας καεί το πελεκούδι. Ως που άρχισαν να καταφθάνουν κι οι δικοί μας. Άλλοι χωρίς χέρια, άλλοι χωρίς πόδια, άλλοι χωρίς μάτια, άλλοι
χωρίς αυτιά και δύο χωρίς μυαλό. Όμως είπαν με διάβια, τι νίκες και κουραφέξαλα, της φαντασίας σας είναι όλα. Αν παγώσει ο Δούναβης θα μπήρωση ή στην Κωνσταντινούπολη. Διαλύθηκε το πανηγύρι. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Συνέρχεται η κρυμμένη εξουσία, ανοίγει και τα δυο της μάτια, τεντώνει τα αυτιά, τιμωρεί βοηθούς και εργάτες, κλείνει καπηλιά και καφενεία, κόβει γερά πρόστιμα στις χείρες και στο λαό ζητά αποζημίωση, φορολογεί τα αρσενικά της οικογένειας. Έτσι έγινε το έθιμο. Προσφέρουν, συμβάλλουν όταν η χώρα στριμώχνεται. Πάει, πέρασε τώρα, χέστα. Όμως, έτσι που μας βγήκε ξινό το γλέντι, απ' τη μύτη λίγοι πηγαίνουν σε γιορτές και πανηγύρια και ακόμα λιγότεροι στον πόλεμο και στο μέτωπο. Μακριά από μας η συμφορά. 22 Μαρτίου 1615. Πάλι ο σύντραν. Πρέπει τελικά να πεθάνουμε το συντομότερο. Και ας επαναλαμβάνονται όλα το ίδιο, αλλά χωρίς εμάς. Αρκετά υποφέρομαι. Πολύ καιρό τίποτα δεν μάθαμε. Φωνάζαμε στον πλησίον μας, αλλά τη λάθος λέξη και τη λάθος στιγμή. Ναι, να πεθάνουμε βρε αδερφέ, έτσι απλά. Ας εκπληρώσουν το σκοπό μας στον κόσμο οι άλλοι. Οι πιο σκληρόψυχοι, οι πιο χοντρόπετσοι. Είναι δίκαιος αυτός ο εφιάλτης, όπου εισπνέουμε έναν αέρα γεμάτο όζων, αφού δεν υπάρχει πουθενά πια ο αέρας όπου αντιχούσε κάποτε το γέλιο μας. Αν μπορούσαμε τουλάχιστον κάποιον να βοηθήσουμε, αν τα λόγια μας ανακούφιζαν έστω και λίγους, έστω στιγμιαία, αν υποθάλπαμε μια θρεπτική ουσία, μάταια, αμέριστη θλίψη και αδιάκοπη εξάσκηση στην ανοχή, σκοτάδι ολόγυρα. Σαν πολύ καιρό δεν κράτησε αυτό το πείραμα. 2000 χρόνια ανδρών που γράφουν την ιστορία. Συν προϊστορία. Δώσε Θεέ τον κόσμο στις γυναίκες. Να τον συγυρίσουν με τα απαλά τους χέρια. Σαν την κουζίνα. Σαν την κουζίνα, όπου μπορούν να είναι όλα αρμονικά και ταιριαστά. Και το αλμυρό, και το γλυκό, και το ξινό, και το καυτερό. Δώσε Θεέ τον κόσμο στις γυναίκες, να τον χειριστούν με τα απαλά τους χέρια. Σαν την κουζίνα. Δώσε Θεέ τον κόσμο στις γυναίκες, να τον χειριστούν με τα απαλά τους χέρια, σαν την κουζίνα. Καημένη μου μάμα. Αλλούς νίζει in fuga. Μόνο στη φυγή βρίσκεται η σωτηρία. Σε παρακαλώ να με πιστέψεις έστω και λίγο. Δεν ξεφεύγω από το ανθρώπινο καθήκον μου, αλλά φεύγω για να μπορώ να το εκτελώ απόλυτα και ανενόχλητα. Εύχομαι κάθε ευτυχία σε σένα και τη Βοσνία μας, στη νέα εθνική και κρατική σας ζωή. Καημένη, άτυχη μαμά μου,
καημένη, άτυχη βασίλισσα Μαργκό. Λες, φοράω το λίλα φορεματάκι μου. Ναι, ναι, σταματάω να κλαίω. Μ' ακούς, στρατηγέ. Εγκαταλείπω το μέτωπό σου. Το υπονομεύω.